Καλημέρα σας. Στην πνευματικότητα πατέρα Θεόκλητε, Μητροπολίτη, Φλωρίτσπων και Ιεροδέας. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, συνάδελφε, Ψαλίδα Γιώργο, κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε, Μονσιάρη Κώστα, κυρία Πρόεδρε Νομικού Προσώπου, Μπεράνη Φουκλινή, κύριε Περιφερειακέ Σύμβουλε, Γιάννη Κιουσέ, κύριε Πρόεδρε Ξηνού Νερού, Χάσο Νικόλε, κύριε Πρόεδρε Προγείων, Σταυρίδη Βασίλη, κύριε Πρόεδρε του ΚΑΠΗ, Σταύρο Πετρίδη, κύριε Πρόεδρε του ΑΜΙΝΤΑ, Χατζή Περικλή, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Φίλων Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονία Θράκη, Νίκο Αποστόλου. Φίλες και φίλοι από το ΑΜΙΝΤΑ και από την όμορφη Θεσσαλονίκη μας, σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση. Πρέπει εδώ στο σημείο αυτό να μου πρέπει να πω πώς θα σημαστεί την εκδήλωση. Η κυρία Ευδοκία Ιωάννου, πριν λίγες εβδομάδες, επικοινώνησε μαζί μας και μας ανέφερε ότι ο Σύλλογος Φίλων Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης κάθε χρόνο επιλέγει μια διαφορετική πόλη που κόψει τη βασιλόπιτά της. Φέτος έχουμε επιλέξει το ΑΜΙΝΤΑ μας. Αμέσως το αναφέρουμε στον Δήμαρχο μας Μάκη Ιωσηφίδη, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει πολλές ευαισθησίες στα πολιτιστικά δρόμενα και βέβαια αποδεχτήκαμε την εισήγησή τους. Βέβαια στη συνέχεια είχαμε επαφή με τον πρόεδρο του ΑΜΙΝΤΑ, Χατζή Περικλή, ο οποίος δέχτηκε να συνεισφέρει στην εκδήλωση, όπως και με τα τμήματα χοροδίας και χορευτικού. Να αναφέρω σε μια τόσο δύσκολη περίοδο της πατρίδας μας, όπως και της περιοχής μας, με την κρίση και το μνημόνιο, πρέπει να διασφαλίσουμε σαν κόριο οφθαλμού τα ήθη, τα έθιμα και γενικά τις παραδόσεις μας. Στο σημείο αυτό, προς το βήμα του Σεβασμιότητο Πατέρα Θεόκλητε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Ως Αντίγιν εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη τον λόγο σου. Της ακριτικής αυτής Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Ιεροδέας, έλαβα την πρόσκληση στο αξιοτήμο κυρίου Δημάρχο ΑΜΙΝΤΑΕΟΥ και των φίλων του Λαογραφικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης Θεσσαλονίκης για να παραστώ στην εκδήλωση της σημερινής σας και να κόψω, να ευλογήσω την πίτα. Αν και παρήθη πολύ χρόνος τώρα σχεδόν. Εν πάση περιπτώσει, καλωσορίζω τους καλωσορίζω στο ιστορικό και φιλόξενο ΑΜΙΝΤΑ. Σας μεταφέρω το θερμό χαιρετισμό και το καλωσόρισμα του Δημάρχου του κυρίου Μάικη Ιωσηφίδη, ο οποίος σήμερα βρίσκεται σε λαϊκή συνέλευση στην τοπική κοινότητα ΑΕΤΟΥ και δεν μπορεί να παραβρεθεί σήμερα στην εκδήλωσή μας. Πριν από ένα μήνα, όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου σαν νέος αντιδήμαρχος του καλλικρατικού μας Δήμου, από τα πρώτα τηλέφωνα που δέχτηκα ήταν αυτό της κυρίας Ευδοκίας Ιωάννου, μέλος του συλλόγου σας, όπου και με παρουσίασε τη σκέψη σας να παραβρεθείτε στην πόλη μας για την κοπή της δραστηριότητας του συλλόγου σας, αλλά και για να γνωρίσετε από κοντά την πόλη μας και τα αξιοθέατά της. Χωρίς δεύτερη σκέψη και με την προτροπή του Δημάρχου μας, αποφασίσαμε να σας υποδεχθούμε όπως σας αξίζει και όπως αρμόζει σε έναν σύλλογο τη δική σας ιστορία. Έτσι και οργανώσαμε αυτή την εκδήλωση, αφενός για να τιμήσουμε και να υποδεχτούμε το σύλλογό σας και αφετέρου για να σας παρουσιάσουμε μέρος της πολιτιστικής μας παράδοσης και κουλτούρας μέσα από την καλήφωνη χοροδία του ΑΜΙΝΤΑ και από ένα μέρος των χορευτικών τμήματων. Στην αναζήτησή μου να βρω κάποια στοιχεία για τη δράση και την ιστορία του συλλόγου σας, ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα από την πολυσχηδή δραστηριότητά σας από το 1979 μέχρι και σήμερα. Συμμετοχή σε διάφορες εκθέσεις, σε ημερίδες και ομιλίες με αντικείμενο το ρόλο των μουσείων και άλλα επίκαιρα θέματα, βιβλιοπαρουσιάσεις σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα, επισκέψεις και εκδρομές σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους αποτελούν ένα κομμάτι της δράσης σας. Ακόμα η έκδοση της ενημέρωσης του μηνιαίου ενημερωτικού εντύπου, αλλά και η χορηγία σας σε οργανισμούς και φορείς του προάγουν τον πολιτισμού, σας καθιστούν σημαντικό φορέα πολιτισμού. Σεβασμιότατε, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να ονομάσω τους φορείς, τους ονόμασταν την κύριε Αντιδήμαρχε. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Τους κυρίους αντιδημάρχους,
και όλους τους συντελεστές αυτής της όμορφης εκδήλωσης που οργανώσατε για μας. Γνωρίζω τις ευαισθησίες του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου και θέλω να συγχαρώ πραγματικά τους κυρίους αντιδημάρχους και το Δημοτικό Συμβούλιο που πέρα από τις άλλες υπηρεσίες και προσφορές προς τους πολίτες βοηθούν ηθικά και οικονομικά όλους τους φορείς και ιδιαίτερα τους πολιτιστικούς φορείς οι οποίοι συντηρούν και προβάλλουν σε μεγάλο βαθμό τα ήθη και έθιμα της πατρίδας μας και ιδιαίτερα της περιοχής. Είμαστε οι φίλοι του Λογογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης. Ιδρύθηκε, όπως ανάφερε και ο κύριος Αντιδήμαρχος, το 1979 από μια ομάδα ανθρώπων που διακρίνονταν για μια ιδιαίτερη ευαισθησία που είχαν στο θέμα της παράδοσης και του λαϊκού μας πλούτου και λαϊκού μας πολιτισμού. Και έκτοτε στη μακρόχρονη πορεία μας, ο Σύλλογος έχει να επιδείξει πάρα πολλές εκδηλώσεις, αυτές που περιληπτικά ανάφερε και ο κύριος Αντιδήμαρχος. Εμείς επιλέξαμε την περιοχή του Δήμα Μιντέου για δυο σοβαρούς λόγους. Πρώτον, ότι γνωρίζουμε η περιοχή αυτή έχει μια μακρόχρονη και πλούσια ιστορική διαδρομή από την αρχαιότητα μέχρι και τις μέρες μας, με αποκορύφωμα τα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα, με ντόπιους πρωταγωνιστές και άλλους πρωταγωνιστές αυτού του καθοριστικού για την πατρίδα μας αγώνα, του Μακεδονικού Αγώνα. Και δεύτερο, γιατί πιστεύουμε και το ζούμε ότι η περιοχή σας έχει μια έντονη παρουσία και μια έντονη συμμετοχή στα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής που είναι τόσο πλούσια. Τα παρακολουθούν πολλές φορές. Πολιτιστικές εκδηλώσεις, πρέσπια κτλ. Που πλουτίζουν, συντηρούν και προβάλλουν τον πλούτο μας, τον λαϊκό μας πολιτισμό που ιδιαίτερα στις κρίσιμες στιγμές, όπως ανάφερε και ο Σεβασμιότατος, η τήρηση και η συντήρηση και η προβολή αυτής της λαϊκής παράδοσης είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τις κρίσιμες στιγμές, για την... Περιποιεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή η παρουσία των μελών του Λαογραφικού και Εθνολογικού Συλλόγου Φίλων Μακεδονίας και Θράκης. Τους λόγους τους προανέφερε και ο Σεβασμιότατος και ο αξιότιμος κύριος Πρόεδρος του Συλλόγου. Εγώ θα επισημάνω ότι για μας όλους εδώ, τους δημότες του Δήμου Αμιντέου και της ευρύτερης περιφερειακής ενότητας Φλόρινας, η χαρά της παρουσίας των μελών ενός συλλόγου που έχει προσφέρει τα μέγιστα στην πολιτιστική μας παράδοση μέσα από τους δύο πυλώνες της εθνολογικής μας κληρονομιάς αλλά και της λαϊκής μας παράδοσης είναι οι δύο πυλώνες που στηρίζουν το οικοδόμημα του πολιτισμού. Σήμερα πολλά μπορεί να απεμπολούμε, πολλές μειώσεις να δεχόμεθα επουσίως ή ακουσίως. Εκείνο το οποίο πιστεύω κανείς εξ ημών δεν μπορεί να δεχθεί είναι την οποιαδήποτε μείωση σε ό,τι αφορά τα πολιτιστικά και πολιτισμικά δρόμενα της πατρίδας μας. Την ιερή παρακαταθήκη του πολιτισμού μας δεν μπορεί κανείς μας από εμάς να την απεμπολίσει και κανείς να μας την απαξιώσει, πολύ δε περισσότερο να ζητήσει να την απαρνηθούμε. Να συγχαρώ όλους τους συντελεστάς, το Δήμο Αμιντέου, τους κυρίους αντιδημάρχους, τους προέδρους των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων του Αμίντα και πάνω απ' όλα τους φίλους εκ Θεσσαλονίκης που μας τιμούν με την παρουσία τους για αυτή την εκ προημίου αξιόλογη εκδήλωση. Πατέρες, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμμετριώτες, είμαι κι εγώ δημότης με όλη μας την οικογένεια του Δήμου Αμιντέου. Αυτός είναι κι ένας από τους σοβαρούς λόγους που έπεισε τον άντρα μου να δεχτεί να μπει σε όλη αυτή την ιστορία. Παρεκάλεσα τους φίλους αυτή τη φορά να κάνουν εδώ την εκδήλωσή τους, μια και με ρωτήσανε. Και από εκεί και πέρα ευχαριστώ όλους εσάς που δεχτήκατε. Θέλω όμως να σας πω γιατί ανέβηκε στο Δήμο. Για όσους δεν γνωρίζετε, η ιδιότητά μου είναι ερευνήτρια του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης, διδάκτορ λαογραφίας
και συνταξιούχος εδώ και 3 χρόνια. Γι' αυτό και τώρα είμαι από τη μεριά των φίλων. Θέλω τους χαιρετισμούς, γιατί πολλές φορές τους κάναμε σήμερα. Με ιδιαίτερη χαρά αποδεχτήκαμε αμέσως την πρόσκληση που έγινε μέσω του Δήμου στον Σύλλογό μας να παραστούμε στην εκδήλωση αυτή με τα δύο από τα παλαιότερα τμήματα του Αμίντα, την Χοροδία και το Χορευτικό. Εντελώς περιληπτικά και ενημερωτικά να σας πω ότι ο Αμίντας έχει ένα πάρα πολύ ευρύ πεδίο στα πολιτιστικά. Η Χοροδία είναι το πρώτο τμήμα που λειτουργήσε το 1960 και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα τμήματα του χορευτικού, τμήματα hardball. Το hardball πρώτη φορά στο Αμίντεο έγινε επίσημος αγώνας και έτσι έχουμε την χαρά να έχουμε το παλαιότερο τμήμα hardball, αυτό που ίδρυσε την Ομοσπονδία. Αλλά τελευταία ιδρύσαμε νέα τμήματα πολιτιστικά, όπως ζωγραφικής για ενήλικες και για παιδιά, βυζαντινής μουσικής, μια και ο τόπος το ζητούσε. Τμήματα, έχουμε λειτουργήσει κατά καιρούς τμήματα με μοντέρνους χορούς και λειτουργούν και τμήματα φωτογραφίας σε μια προσπάθεια να καταγράψουμε την ευρύτερη περιοχή από φέτος.